Ο κύριος Κολογκυθάς, διαιτητής του αγώνα σήμερα εδώ στο ντέρμπι, μπροστά σε 80 περίπου χιλιάδες θεατές, δίνει το σύνθημα για να ξεκινήσει το παιχνίδι με τις πρώτες αψημαχίες στο χώρο του κέντρου. Ο Σεμερτζίδης θα χτυπήσει αυτό το φάουλ, το πρώτο φάουλ του αγώνα. Κόψει ο Αντωνίου. Μπατσινίλας. Θα γίνει ένα φάουλ σε βάρος του Μπατσινίλα από τον Χόρχε Μπάριος. Πατσιαβούρας και ο Ρότσα. Ένα ακόμα φάουλ σε αυτά τα πρώτα δευτερόλεπτα του παιχνιδιού. Και η μπαλά και ο Αλεξίου στο φάουλ. Μακούλας με μια επίδειξη. Μπάριος, μπαλιά για τον Αναστόπουλο. Ζάιτς θα μπορέσει ο Αναστόπουλος μέσα στην περιοχή, έτοιμο να πλασάρει, ξεφεύγει και θα κάνει το σουτ. Η μπάλα όμως δεν θα περάσει. Ο Βονόρτας εκεί καταφέρνει με υπερένταση να διώξει και έτσι θα χαθεί μια σπάνια ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Βλέπουμε πως ξεφεύγει από τον Ζάιτς εκεί ο Αναστόπουλος, ξεπερνάει και τον Μίνου και με μια υπερπροσύου εδώ. Μπαλιά για τον Αναστόπουλο, η επέμβαση από τον Βαμβακούλα. Από την άλλη πλευρά είναι ο Σεμερτζίδης, Πατσιαβούρας. Σεμερτζίδης, Μπάριος. Μπάριος μπροστά στην παλιά τώρα εδώ για τον Αναστόπουλο, μόνος ο Αναστόπουλος. Αναστόπουλος μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Αναστόπουλος τώρα εδώ και θα σώσει σωτήρια. Προτού η μπάλα καταλήξει στα δίκτυα. Μπονόβα στο κόρνερ. Θα διώξουν οι αμυντικοί του Παναθηναϊκού. Μητρόπουλος θα γυρίσει την μπάλα. Βαμβακούλας θα διώξει. Σαραβάκος πιο μακριά και τώρα ο Αλεξίου Τόγιας για τον Μπονόβα. Μπονόβας, Αναστόπουλος προσπαθεί να μπει στην περιοχή, πιέζεται όμως εκεί και από τον Μαυρίδη, δεν θα μπορέσει να πλασάρει. Βλάχος πάντα για τον Παναθηναϊκό. Ρότσα τώρα περιμένει ο Αντωνίου μέσα στην περιοχή. Ρότσα για τον Αντωνίου, βατσαλιστά η μπάλα και εξαιρετική επίσης η απόκριση του Σκούνα. Βλάχος τώρα για τον Παναθηναϊκό. Προστείνει παλιά για τον Αντωνίου. Αντωνίου τώρα για τον Παναθηναϊκό. Αντωνίου και πάρει για τον Βλάχο. Θα θαυμάσει αναλλαγή των παιχτών του Παναθηναϊκού. Μέσα στην περιοχή του Ολυμπιακού μπλοκάρει ο Σκούνας σε δύο φάσεις. Χάνει την μπάλα με τον Μπατσινίλα. Μπατσινίλας από την άλλη πλευρά. Ξεμαρκάρει στα πολύ δυνατά ήταν ο Σαραβάκος. Και η μπάλα έχει βγει out. Ζέτς. Ανατρέπεται και από τον Κωστίκο. Ο διαιτητής λέει να συνεχιστεί το παιχνίδι. Βαμβακούλας. Τόγιας. Ο Μπονόβας δεν μπορεί, κουτσένει. Τον δεξί ο Βλάχος είναι έτοιμος να κάνει μια σέντρα. Μπατσινίδας θα κάνει την κεφαλιά και μπάλα είναι στα δίκτυα. Το 1-0 για τον Παναθηναϊκό στο 26ο λεπτό είναι γεγονός. Ο Μπατσινίδας με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίκτυα. Βλέπουμε σε επανάληψη τη φάση. Ο Βλάχος εδώ θα κάνει μια έξυπνη σέντρα. Η μπάλα θα ξεφύγει από τον Αλεξίου και εύκολα με το κεφάλι. Ο Κώστας Μπατσινίδας θα κάνει το 1-0 στο 26ο λεπτό του ντέρμπι Παναθηναϊκού Ολυμπιακού. Σαραβάκος, Μητρόπουλος και βλέπουμε εδώ τον Μπονόβα που έχει τραυματιστεί. Επίθεση τώρα με τον Βλάχο. Περιμένει ο Μπατσινίδας. Ο Μπατσινίδας τώρα θαυμάσια η μπαλιά του Μπατσινίδα και είναι γκολ. 1-0 για τον Παναθηναϊκό. Ήταν μια πολύ καλή σέντρα από τον Βλάχο. Στάθηκε σχεδόν ακίνητη η άμυνα του Ολυμπιακού και πετάχτηκε εκεί ο Μπατσινίλας. Ενώ ξαναβλέπουμε την φάση. Βλάχος εδώ. Βλέπουμε έχει μπροστά του εκεί τον Τόγια. Περνάει μπάλα πάνω από τον Αλεξίου. Θαυμάσια εδώ ο Μπατσινίλας με κεφαλιά. Τα δείχνει. 3 λεπτά για να λήξει το ημίχρονο και ο Μπάριος σε αυτό το κόρνερ. Μαυρίδης. Σαραβάκος, Σεμερτζίδης και Αποστολάκης και τώρα Ξανθόπουλος ελέγχουν την μπάλα. Θα γίνει σέντρα, μπαίνει ο Κωστίκος, κεφαλιά από τον Αλεξίου που είχε προωθηθεί και μπλοκάρει ο Μίνο. Δεύτερο ημίχρονο με τον Παναθηναϊκό στη σέντρα. Ρότσα, Μαυρίδης, Βαμβακούλας,
αφού βγήκε και με το πόδι μπανταρισμένο στο δεύτερο ημίχρονο. Αποστολάκης Ξανθόπουλος. Σεμερτζίδης. Τόγιας. Σηκώνεται ο Μητρόπουλος, παίρνει την κεφαλιά ο Μητρόπουλος, Αναστόπουλος με Ψαλίδη. Η μπάλα περνάει κόρνερ. Μια ευκαιρία βέβαια για τον Ολυμπιακό. Πήρε την κεφαλιά ο Μητρόπουλος. Ξαναβλέπουμε τη φάση. Και από τον Μίνου. Σηκώθηκε εκεί ο Αναστόπουλος με ανάποδο Ψαλίδη όπως λέμε. Τελικά δεν τα κατάφερε. Ζάετς. Δημόπουλος. Ζάετς. Δημόπουλος. Δημόπουλος για τον Μπατσινίλα στην άλλη πλευρά. Και αν την κεφαλιά ο Μπατσινίλας, η μπάλα out. Θα γίνει σέντρα. Μπάριος. Αναστόπουλος μέσα στην περιοχή. Και θα κάνει το 1-1 στο 36ο λεπτό. Ο Νίκος Αναστόπουλος ανταποδίδει τον γκολ που είχε δεχτεί η ομάδα του στο 26ο από τον Μπατσινίλα. Κάνει το 1-1. Εδώ πανηγυρίζουν έξελα οι παίχτες του Ολυμπιακού. Ξαναβλέπουμε τη φάση. Πώς βλέπουμε ο Ολυμπιακός να κάνει το 1-1. Μπάριος. Μπάριος εδώ για τον Αλεξίου. Μέσα ο Αναστόπουλος. Και 1-1. 1-1, λάθος τραγικό από τον Βαν Βακούλα η μπάλα. Βρέθηκε πίσω ο Αναστόπουλος. Και με πλασαριστό σούτ έστειλε την μπάλα στα δίκτυα του Παναθηναϊκού, κάνοντας το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 1-1. Πανηγυρισμοί τώρα για τον Ολυμπιακό, καθώς συμπληρώθηκε το 82ο λεπτό. Ξαναβλέπουμε την φάση. Και ο Αναστόπουλος από πολύ κοντά θα στείλει την μπάλα στα δίκτυα του Μίνου, κάνοντας το 1-1. Αυτή το πλεονέκτημα διαιτητής. Προσπαθεί να πει ο Αντωνίου, θα τον κόψει ο Βαΐτσης. Μητρόπουλος, Μητρόπουλος. Βαΐτς. Ο Στίκος θα κάνει τη σέντρα, είναι εκεί ο Μπάριος. Παρέμβαση του Βονόρτα. Μπάριος θα γυρίσει. Βαΐτς. Ο Βαΐτσης προσπαθεί να βρει κενό χώρο. Θα κάνει το σου τελικά ο Ξανθόπουλος. Η μπάλα θα βρει κάπου, θα γυρίσει πίσω στον Κωστίκο. Κωστίκος μακρινός. Άου. Μια καλή επιθετική προσπάθεια του Ολυμπιακού. Και εδώ βλέπουμε το σκορ. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 1-1, 26. Μπάτσιλας, 81ο λεπτό. Αναστόπουλος. Χρήστος Δημόπουλος, άνοιγμα που κάνει για τον Πατσιαβούρα. Η επέμβαση στο Αποστολάκη. Πάντοτε ο Πατσιαβούρας με την μπάλα κοντά του είναι ο Ξανθόπουλος. Πατσιαβούρας τώρα στην παράλληλη σέντα από την άλλη πλευρά είναι ο Μπατσινίλας. Θα χάσει την μπάλα μπροστά από τον Σκούνα. Δημόπουλος, Πατσιαβούρας. Θα γίνει και η σέντρα. Και από πολύ κοντά. Για τον Ολυμπιακό, για τον Παναθηναϊκό, επαναλαμβάνω, μια σημαντική ευκαιρία από τον Μπατσινίλα.